Με μεγάλη συμμετοχή διοργανώθηκαν από τα φροντιστήρια που Καμισάς για 16η συνεχόμενη χρονιά οι Ημέρες Καριέρας στο Ηράκλειο, μια ανοιχτή εκδήλωση δωρεάν επαγγελματικού προσανατολισμού που έχει γίνει πλέον θεσμός και η οποία αναμένεται με ενδιαφέρον κάθε χρόνο, καθώς δίνει πολύτιμα εφόδια για να χτίσουν οι μαθητές το μέλλον των σπουδών και μετέπειτα της εργασίας τους. Σήμερα εδώ είναι πάνω από 400 μαθητές που συνοστίζονται, στριμώχνονται για να ενημερωθούν για τις σχολές, αντί να είναι σε καφετέριες. Και αυτό εγώ τουλάχιστον νιώθω πολύ καλά να συμβαίνει αυτό με τους νέους της πόλης μας. Μ' αρέσει να λέω μας, γιατί και εγώ είμαι μισός Κρητικός, είμαι Αρχανιώτης από τη μεριά της μαμάς μου και γι' αυτό και νιώθω πολύ περήφανος που εδώ στο Ηράκλειο έχουμε το μεγαλύτερο από τα 62 φροντιστήρια του ομίλου μας. Εισηγητής στην εκδήλωση ο οικονομολόγος Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Σπύρος Μιχαλούλης, ο οποίος παρουσίασε τα νέα δεδομένα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προτείνοντας σωστές επιλογές σπουδών, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την αγορά εργασίας. Γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα όλα όσα αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σπουδές, εξειδικεύσεις, εναλλακτικές καριέρες, μεταπτυχιακά, έξυπνες επιλογές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Ακούμε τους ειδικούς, γιατί προφανώς οι πληροφορίες τους είναι αξιόπιστες. Για μας επιτυχία είναι να βελτιώνουμε τον κάθε μαθητή. Θέλουμε με πολύ αγάπη, προσεγγίζουμε τα παιδιά, θέλουμε να τους πείσουμε να διαβάσουν. Δεν μας αφορούν μόνο οι επιτυχίες των πολύ καλών μαθητών. Θέλουμε να τσιγκλίσουμε όλα τα παιδιά, να τους κάνουμε να πιστεύουν στον εαυτό τους, γιατί όλοι έχουν δυνάμεις, αλλά χρειάζεται ο σωστός δάσκαλος για να την αναδείξουν. Να τις αναδείξουν. Πιστεύω ότι εμείς εδώ έχουμε τους καλύτερους δασκάλους. Οι μαθητές είχαν ακόμα την ευκαιρία να συναντηθούν με επαγγελματίες από διάφορους κλάδους για να πάρουν πληροφορίες για τις συνθήκες των επαγγελμάτων και τις προοπτικές τους. Έχουμε καλέσει πολλούς επαγγελματίες, επιτυχημένους επαγγελματίες από την πόλη μας, από όλο το φάσμα της επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να καθίσουν μαζί τους, να κουβεντιάσουν μαζί τους και πραγματικά εκφράζουν τις αληθινές τους απορίες και τις αληθινές τους αγωνίες για τα επαγγέλματα τα συγκεκριμένα.